Κύριε Υπουργέ, αρχικά η συνέπεια ως προς την κατάθεση των τροπολογιών σας εξαντλήθηκε νωρίς. 4 ακόμα κατατέθηκαν χτες το βράδυ και αναρωτιόμαστε αν περιμένουμε κι άλλες. Και βέβαια, αυτό που παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η λαθροχειρία που γίνεται και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Σας ρωτήσαμε και χθες σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο, όμως ενσωματώθηκε και πάλι ως ένα ενιαίο άρθρο. Άρα δεν μπορούμε, μας εμποδίζει να ψηφίσουμε χωριστά τις παντελώς διαφορετικές διατάξεις τις οποίες περιλαμβάνει, όπως για παράδειγμα τα άρθρα που αφορούν την ΕΑΒ, για τα οποία σας είπαμε ότι δεν διαφωνούμε, όμως μας δεσμεύει η αντίθεσή μας με άλλα σοβαρές διατάξεις της τροπολογίας, όπως για παράδειγμα η νομιμοποίηση της αποστολής προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, που και σε αποστολές που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αδυνατίζοντας και την αμυντική της ικανότητα, δημιουργώντας και ταυτόχρονα άλλους κινδύνους για το λαό της χώρας μας, την οποία έχετε μετατρέψει σε μαγνήτη εχθρικών επιθέσεων. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο. Για να μπορέσει να τοποθετηθεί και να κρίνει κανείς τον νέο οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, πρέπει πρώτα να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα για το ποιος είναι ο χαρακτήρας και ο ρόλος ενός τέτοιου φορέα στο πλαίσιο του αστικού κράτους. Στις τοποθετήσεις τους, όλα τα άλλα κόμματα υπερτονίζουν τη σημασία που έχει το Νομικό Συμβούλιο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων του κράτους, ρόλο τον οποίο πράγματι έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα. Όμως, για να γίνει πραγματικά κατανοητή η ουσία του χαρακτήρα και του ρόλου που έχει ένας τέτοιος φορέας, γεννιέται το ερώτημα. Μπορεί σήμερα το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον να έχει γενικό, ουδέτερο χαρακτήρα? Είναι δηλαδή, ας μου επιτραπεί έκφραση, ένα ενιαίο συμφέρον όλων και κυρίως αφορά αυτό τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού? Σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, μόνο το ΚΚΕ απαντά ξεκάθαρα ότι σε ένα αστικό κράτος, το οποίο έχει στο πυρήνα του τη διασφάλιση των καπιταλιστικών κερδών, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που υπηρετεί τους κανόνες αυτής και της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, αντικειμενικά το δημόσιο συμφέρον καθορίζεται με βάση τους κανόνες που επιβάλλει η κυρίαρχη αυτή τάξη. Επομένως, και η νομοθεσία που καλείται να εφαρμόσει το Νομικό Συμβούλιο, κάθε άλλο παρά προστατεύει το πραγματικά δημόσιο λαϊκό συμφέρον, αλλά εναρμονίζεται με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου εγχώριου και ξένου. Το προκαθορισμένο, για παράδειγμα, σήμερα πλαίσιο είναι τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή το νέο υπερμνημόνιο που φορτώνει νέα βάρη στους λαούς για να μοιράσει χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η στρατηγική της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, που μεταφράζεται σε νέα βάρη και ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια για το λαό από τη μια και από την άλλη νέα προνόμια στο κεφάλαιο για τις πράσινες business. Μήπως αυτά τα συμφέροντα δεν υπηρετήθηκαν και από τα 3 προηγούμενα μνημόνια τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους? Και σε αυτά βέβαια συναντιέστε όλοι. Την ίδια στρατηγική μοιράζεστε και ονομάζετε ως δημόσιο τάχα συμφέρον, γι' αυτό περιορίζετε και την αντιπαράθεσή σας κυρίως σε λεπτομέρειες για να ανεβάζετε βολικά και τους τόνους. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, το παράδειγμα της κριτικής που ασκήθηκε στις επιτροπές από το ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση από τις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της νομικής υποστήριξης προς τη Διευπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία και τους όρους των αποκρατικοποιήσεων. Το οποίο και έσπευσε βέβαια στη συνέχεια ο Υπουργός να επαναφέρει προς αποφυγή, λέει, παρερμηνιών. Η ουσία όμως και σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται, πρώτον, στο ότι δεν διαφωνείται στο ίδιο το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, στο οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Τούμπαλιν σήμερα και το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα. Και δεύτερον, η ομολογία του Υπουργού ότι αυτή η δυνατότητα ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από οποιαδήποτε κυβέρνηση στα 20 χρόνια της ισχύς της διάταξης, αποτελεί και τη μεγαλύτερη ομολογία για το διακοσμητικό ρόλο τέτοιων ρυθμίσεων και θεσμών εν γέννη, τις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα με μεγάλη ευκολία να παρακάμπτει όταν το κρίνει απαραίτητο. Ειδικά σήμερα με την ολοένα μεγαλύτερη σύμφυση του κράτους, με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις δημόσιες περιουσίες κλπ. Αυτό γίνεται όλο και πιο φανερό.
Αυτή άλλωστε είναι και η βάση για τα σκάνδαλα, είτε πρόκειται για πολύκροτες υποθέσεις όπως η Siemens, η Novartis, είτε οποιασδήποτε άλλη βγαίνει κατά καιρού στην επιφάνεια, τις οποίες φυσικά τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα αστικά κόμματα, αφού αξιοποιήσουν για τα δικά τους μικροκομματικά συμφέροντα και τον αποπροσανατολισμό του λαού, στο τέλος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ουσιαστικά τις κουκουλώνουν. Αλήθεια, η περίφημη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για την υπόθεση Νοβάρτης, που αναγνώρισε την τεράστια ζημιά που υπέστη το ελληνικό δημόσιο και προέτρεψε το κράτος να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις, τι απέγινε? Πήγε εκεί όπου πήγανε και τόσες άλλες παρόμοιες. Για να μην πάμε βέβαια και πιο πίσω και θυμηθούμε τις περίφημες γνωμοδοτήσεις για την υπόθεση του Βατοπεδίου, που αποδεικνύουν πως τα μεγάλα ιδιωτικά και ποικιλώνυμα συμφέροντα, όπως μεγαλοκαταπατητές της δημόσιας γης, φετεριστές δημόσιας υπηρεσίας και διάφοροι άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες, πιέζουν για ακόμα πιο ευνοϊκή μεταχείριση, καταφέροντας ενίοτε να εφαρπάζουν γνωμοδοτήσεις αλλά και δικαστικές αποφάσεις, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους. Αν δεν καταφέρουν βέβαια να επιτύχουν σκανδαλώδεις πολλές φορές τροποποιήσεις της εφιστάμενης νομοθεσίας που καταστρατηγούν ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα του λαού. Σε άλλες βέβαια περιπτώσεις, αξιοποιείται το νομικό συμβούλιο για να προσδώσει ακριβώς χαρακτήρα νομιμότητας σε προκαθορισμένες αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές. Όταν ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα από την εκάστοτε κυβέρνηση καθορίζουν στην πραγματικότητα και το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ιδίως τα ερωτήματα μισθολογικού περιεχομένου ή τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, ότι αυτά υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύονται από τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν δίνουν αυτές οι απόψεις την κατεύθυνση? Γι' αυτό και παραμένει ιδιαίτερα προβληματική αυτή η καινοφανής πραγματικά δυνατότητα που δίνεται στο άρθρο 9 της μη καταγραφής της μειοψηφούσας γνώμης σε γνωμοδοτήσεις για ζητήματα που κρίνονται ως υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν αλλάζει την ουσία της κριτικής η τροποποίηση που έκανε ο Υπουργός για την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/4 των ψηφισάντων, με την οποία προσπαθήσετε να μαζέψετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος που ξαφνικά ανακαλύψατε για το δημόσιο συμφέρον από την καταγραφή μιας μειοψηφούσας επιστημονικής γνώμης? Με την ίδια λογική θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς σε μια δικαστική απόφαση να αποκλειστεί η καταγραφή της μειοψηφίας ως επικίνδυνη δήθεν για το δημόσιο συμφέρον? Μάλλον ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Η απόκρυψή της είναι αυτή που γεννά τους κινδύνους και τα ερωτηματικά. Πώς αλήθεια υποστηρίζεται στην πράξη η λειτουργική ανεξαρτησία του φορέα όταν η ίδια ηγεσία του, ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση? Πολύ περισσότερο όταν με τον παρόντα οργανισμό ανατίθενται πολύ αυξημένα καθήκοντα και υπερεξουσία στον πρόεδρο, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12 αλλά και σε διάφορα άλλα διάσπαρτα άρθρα, φανερώνοντας τις προθέσεις για το ρόλο που επιφυλάσσεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όταν μια σειρά ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών εξαρτώνται αποκλειστικά από την κρίση του Προέδρου και με παντελώς υποκειμενικά συχνά κριτήρια, τόσο σε σχέση με τα προσόντα προαγωγής, όσο και κυρίως για τα ζητήματα τοποθετήσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων μελών του Νομικού Συμβουλίου, με μάλιστα αόριστα προβλεπόμενες αιτιολογίες ότι η συμπεριφορά και ο τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων των λειτουργών δημιουργούν προβλήματα στην υπηρεσία. Ποιος θα το κρίνει αυτό, ο Πρόεδρος? Ενώ με μόνη την κρίση του Προέδρου για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση απάντησης σε ερωτήματα μπορεί να επιβληθεί ακόμα και η υστέρηση μισθού. Ποιος θέτει στην πραγματικότητα αυτά τα κριτήρια? Δηλαδή, με κάθε τρόπο αυξάνει τη δυνατότητα πιέσεων προς τα μέλη και τους υποαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου, προκειμένου να πειθαρχούν προς τις κατευθύνσεις που επιδιώκει να επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρότι αναγνωρίζουμε ότι γενικά μοχθούν να αντεπεξέλθουν στα πολλά και σύνθετα καθήκοντά τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την νομική και πολιτική πραγματικότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο δημόσιο λαϊκό συμφέρον, αλλά τους επιβάλλει το ακριβώς αντίθετα. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν καθημερινά τις σοβαρές ελλείψεις της υπηρεσίας τους, κυρίως σε προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή,
οι οποίες σε συνδυασμό βέβαια και με τη συνεχή αύξηση του όγκου και της πολυπλοκότητας της ύλης που καλούνται να διεκπεραιώσουν, οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας τους, υπό συνθήκες μάλιστα μειωμένων αποδοχών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηλεκτρονική λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αξιοποιείται για την περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας των μελών και υπαλλήλων και με τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Την ίδια ώρα, βέβαια, δημιουργούν νέα επικίνδυνα ζητήματα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην κατεύθυνση της ενιαίας και πιο αποτελεσματικής εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, προς όφελος πάντα των επιχειρηματικών ομίλων, αποσκοπεί και αυτή η ομογενοποίηση του χειρισμού των υποθέσεων με τη συγχώνευση των τμήματων και τη δημιουργία των θεματικών ενωτήτων δικαίου, κατά την αποκλειστική μάλιστα κρίση του Προέδρου, υπονομεύοντας έτσι παραπέρα την όποια υφιστάμενη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του. Όπως και η διεύρυνση και η συστηματοποίηση της ανάθεσης υποθέσεων του Δημοσίου σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και της διαδικασίας εξώδικης επίλυσης διαφορών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος, της ανάθεσης σε Βρετανική δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου της εκπροσώπησης και του νομικού χειρισμού για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης της χώρας, τα γνωστά μνημόνια, η οποία τότε είχε έντονα συζητηθεί και επικριθεί. Όπου δηλαδή σας ενδιαφέρει, φροντίζετε να προσπερνάτε ακόμα και αυτές τις δεσμεύσεις του Νομικού Συμβουλίου. Χαρακτηριστική είναι ακόμα και η αυστηροποίηση των κριτηρίων μονιμοποίησης των δόκιμων δικαστικών πληρεξουσίων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 64, με δυνατότητα για παράταση μέχρι και ενός χρόνου της διετούς δοκιμαστικής περίοδου. Πού αποσκοπούν τέτοιου είδους εμπόδια ουσιαστικά στη μονιμοποίηση των πληρεξουσίων, όταν μάλιστα οι ίδιοι έχουν αποδείξει την επιστημονική τους επάρκεια μέσα από την συμμετοχή τους σε απαιτητικούς διαγωνισμούς. Θέλετε να αυξάνετε την πίεση και τον έλεγχο προς τους δικαστικούς πληρεξουσίους, να τους μετατρέπετε δηλαδή και υπό την απειλή της μη μονιμοποίησής τους σε πιο επιθύμια όργανα. Παράλληλα, η σύσταση του αυτοτελούς γραφείου επιθεώρησης, ο τρόπος λειτουργίας και η σύνθεσή του, με καθοριστικό και εδώ το ρόλο του Προέδρου, αλλά και η εισαγωγή νέων κριτηρίων αξιολόγησης των μελών του Νομικού Συμβουλίου, αποβλέπουν ακριβώς στην πιο ισχυρή χειραγώγησή τους, σε συνδυασμό βέβαια με το νέο, πιο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο. Επομένως, οι διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τη σχέση του με την κυβέρνηση, τη στάση του απέναντι στους ίδιους τους λειτουργούς του, είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους και ενισχύουν αυτό το χαρακτήρα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γι' αυτό και θα τις καταψηφίσουμε στο σύνολό τους. Ακόμα όμως και σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό, παρότι με τη διάταξη του άρθρου 106, για παράδειγμα, ανταποκριθήκατε στην αυτονόητη και πάγια απέτηση για ενιαία εργασιακή σχέση μόνιμου χαρακτήρα με τη μετατροπή των προσωπικών σε μόνιμες οργανικές θέσεις, με την οποία φυσικά και δεν διαφωνούμε. Ωστόσο, παραμένει και εδώ η κεντρική κατεύθυνση της εντατικοποίησης των συνθήκων εργασίας, αλλά και της χειραγώγησης και ελέγχου των υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης, της αυστηροποίησης των πειθαρχικών διαδικασιών, με καθόλου μάλιστα ρευστά και πολλές φορές απαράδεκτα κριτήρια. Τέλος, κύριε Υπουργέ, άφησα για το τέλος το γνωστό ζήτημα των αδιόριστων επιτυχώντων του διαγωνισμού του 2019. Οι μέχρι τώρα απαντήσεις που δίνετε στο θέμα αποτελούν κλασική περίπτωση αντιστροφής της πραγματικότητας που προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας και κυρίως αυτών των παιδιών που αγωνιούν για το μέλλον τους. Η παράταση της ισχύως του πίνακα δεν αποτελεί μια κατεξαίρεση, μια ιδιαίτερη μεταχείριση των συγκεκριμένων μόνον επιτυχώντων, αλλά την πάγια μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τακτική από το δημόσιο να εξαντλεί το πίνακα των επιτυχώντων, δεν υπάρχει εξάλλου και πίνακας επιλαχόντων, πέρα δηλαδή από τις αρχικά προκηρυχθήσεις θέσεις, όπως έγινε για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς στους οποίους αναφέρθηκε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Ιδιαίτερα μάλιστα στον τελευταίο διαγωνισμό του 2013,
που προκηρύχθηκε για 15 θέσεις και τελικά συντάχθηκε πίνακας και διορίστηκαν 63 επιτυχώντες, οδήγησε στην αναμονή για 6 χρόνια όλων αυτών των παιδιών για να μπορέσουν να δώσουν, να συμμετάσχουν σε νέο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να φτάσουν και στο ανώτατο ηλικιακό όριο. Και σήμερα τι τους λέτε? Ότι με αυθαίρετο τρόπο τους στερείτε αυτή τη δυνατότητα που εφαρμόσετε σε όλους τους προηγούμενους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς. Η θεσμοθέτηση του τακτικού διαγωνισμού θα μπορούσε να είναι θετική, όμως δεν μπορεί παρά να αφορά τους μελλοντικούς υποψηφίους και όχι να ευνηδιάζει όσους έχουν ήδη διαμορφώσει δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και προσδοκία για το διορισμό τους και μάλιστα με βάση τις δικές σας ενέργειες. Έτσι, στην πραγματικότητα, τους θέτετε εσείς σε δυσμένεια και άνηση μεταχείριση, όταν με δική σας σκία παρατείνετε, για παράδειγμα, αρχικά την ισχύ του διαγωνισμού στις 12 Απριλίου του 2021, και ενώ υπήρχαν και νέες οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν πριν από την ευνίδια τελικά διακοπή του ισχύς του πίνακα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, και μάλιστα ούτε αυτές που υπήρχαν καλύψατε στο σύνολό της, ούτε αυτές που με τον ίδιο νόμο δημιουργήσατε. Επομένως, εξηγήστε μας με ποιο κριτήριο επιλέγετε να σταματήσετε τον πίνακα στον 70ο αντί τον 71ο, 2ο κλπ. Όταν μάλιστα είναι γνωστό το ποιοι είναι οι επιτυχώντες, δημιουργώντας εύλογα υπόνοιες για διακριτή μεταχείρισή τους. Με ποιο κριτήριο λοιπόν παίζετε στα ζάρια τις ζωές νέων επιστημόνων, ανατρέποντας τον επαγγελματικό και προσωπικό τους προγραμματισμό, τον οποίο διαμόρφωσαν με πολλές θυσίες μέχρι σήμερα? Για τελευταία λοιπόν φορά σας καλούμε να σταματήσετε αυτή την αδικία σε βάρος τους. Ευχαριστώ.